Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλή σας εβδομάδα. Σας καλησπερίζουμε στην αναλυτική σας ενημέρωση από το Top Channel. 22.694 νέα κρούσματα κορονοϊού ανακοίνωσε σήμερα ο ΕΟΔΗ στη χώρα. 364 συμπολίτες μας βρίσκονται διασωληνωμένοι στη ΣΜΕΘ, ενώ άλλοι 70 κατέληξαν το τελευταίο 24ωρο από την νόσο. Για τη Δυτική Μακεδονία τώρα 385 κρούσματα ανακοινώθηκαν στην περιφερεια. Κένωτα Κοζάνης, 83 στην Καστοριά, 73 στη Φλόρινα και 67 στα Γρεβενά. Να καλησπέρισουμε στο στούντιο τον συνάδελφο Ζήση Πιτσιάβα. Καλησπέρα, Ζήση. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Εύχομαι να είναι μια καλή εβδομάδα και να βλέπουμε τόσο τα πανελλαδικά όσο και τα τοπικά κρούσματα να μειώνονται. Εντάξει, ας ελπίσουμε οι καιρικές συνθήκες που βελτιώνονται λίγο. Εντάξει, θα κρατήσει και πολύ, θα μου πεις αυτό. Αλλά μέχρι την Τετάρτη, μια τύπου άνοιξη θα τη δούμε. Έχει σημασία να βοηθήσει να είναι και στο επίπεδο της πανδημίας καλά τα πράγματα. Το λέω αυτό γιατί είναι σαφές ότι βλέπουμε μια άνοδο, μια έξαρση των κρουσμάτων. Δεν είναι ελληνικό φαινόμενο αυτό, δεν είναι τοπικό φαινόμενο. Διάβαζα πριν έναν καθηγητή Ευρωπαίο, νομίζω, που ανέλυε ότι τα κρούσματα στην Ευρώπη είναι αυξημένα διότι υπάρχουν βασικοί λόγοι. Ένας είναι σαφώς η άρση των μέτρων. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο, το καταλαβαίνουμε όλοι. Εμείς το ζήσαμε άρρωση και στην περιοχή μας. Δηλαδή δεν είναι μακρινό. Εμείς είχαμε μια άρση μέτρων, είχαμε ένα συνωστισμό λόγω της περίοδου που περάσαμε και έχουμε και αυξημένα κρούσματα. Το δεύτερο είναι μια υποπαραλλαγή της όμικρον, δεν κατάλαβα γιατί. Όμικρον 2. Ναι, κάτι τέλειο. Β, α, 2, τώρα τέλος πάντων μην μπερδεύουμε για τον κόσμο. Και το τρίτο είναι σαφές ότι η τρίτη δόση του εμβολίου αρχίζει να ρίχνει και την όποια νοσία έχουμε. Έχει περάσει καιρός και από αυτήν. Θα μου πεις τι μου λες, θα πάμε για Τέταρτη. Δεν το λέω εγώ. Ο κύριος Μπουρλά σήμερα, ο επικεφαλής της Pfizer, κάτι σαν ανέφερε για Τέταρτη δόση, ότι γίνεται προσπάθεια για ένα εμβόλιο το οποίο θα πιάσει και επόμενες ενδεχομένως μεταλλάξεις του κορονοϊού, αλλά νομίζω ότι αν θα πάμε ξανά σε εμβόλιο θα είναι το περιβόητο ετήσιο εμβόλιο τύπου γρήπης. Ναι, και δεν το βλέπω και πολύ άμεσα, από Σεπτέμβριο, Οκτώβριο. Εντάξει, ναι, τώρα αυτά μην τα αναλύουμε, δεν τα ξέρουμε. Ναι, απλώς λέω τρεις από τους βασικούς λόγους, τους οποίους φαίνεται ότι υπάρχει μια έξαρση και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έξαρση, τέλος πάντων, μια άνοδος, αν θες, των κρουσμάτων. Νομίζω είναι μια λογική εξήγηση. Το θέμα είναι ότι αυτά τα κρούσματα πλέον να τα αντιμετωπίζουμε όπως το αντιμετωπίζει η μεγαλύτερη μερίδα του κόσμου. Και τι εννοώ, ότι δεν μας κάνει εντύπωση ότι κόλλησε ο Α, ο Β, ο Γ, ο Δ και δεν έχει κολλήσει ο Ε πλέον. Κάπως έτσι το. Ναι, κάπως... Να ξαναχτυπήσουμε ξύλο. Ναι, εντάξει, ναι, δεν είναι. Θέλω να πω ότι πλέον δεν κάνει εντύπωση κανένα ότι κολλάνε περισσότερο, ειδικά αυτοί που κινούνται κάπου. Το θέμα είναι ότι αυτά να μην μεταφράζονται όπως έχουμε εσύ, από ό,τι έχουμε πει, σε νοσηλείες. Στα νοσοκομεία ή και σε βαριά ασθένεια ακόμα. Εντάξει. Ξέρεις βαριές ασθένειες. Δηλαδή, γύρω σου ξέρουμε ότι έχουμε όλοι μας ασθενείς. Ναι. Τα είπαμε και το Σάββατο. Ξέρεις κανένα το περνάει βαριά, δύσκολα. Όχι. Τα πιο δύσκολα να είναι, ξέρω εγώ, μια-δυο μέρες πυρετού, ας πούμε. Χαλαρού πυρετού. Δηλαδή, εγώ δεν ξέρω κανέναν να κάνει. Εντάξει. Αυτό δεν είναι βέβαια. Θα πούμε ότι μπορεί να συμβεί σε όλους. Όχι, βέβαια. Προφανώς μακριά προστατευόμαστε. Έχει να κάνει και με την ηλικία, με το αν ο άλλος είναι εμβολιασμένος. Μιλώ τώρα για ηλικίες 30-40, άντε 50, βαριά, έτσι. Σε αυτές τις ηλικίες δεν έχει εμφανιστεί κάτι. Και κυρίως εμβολιασμένους, τους περισσότερους. Μην πω το καθολικό ποσοστό αυτών που γνωρίζω εγώ τουλάχιστον. Και σαφώς επειδή ήταν όλοι αυτοί σε ένα συνωστισμό. Άρα το νούμερο ως νούμερο. Δεν μας λέει και πολλά. Ναι, δεν μας λέει. Από τη στιγμή που, αν ας πούμε, ασχοληθούμε με την ΠΕ Κοζάνης, όντως έχουμε πολύ ψηλά νούμερα, πάμε ψηλά και τα σχολεία είναι πολύ ψηλά. Αλλά οι νοσηλείες μέσα στα νοσοκομεία δεν αυξάνονται. Ναι, έτσι φαίνεται. Απλώς να δώσω και τα βασικά νούμερα τα σημερινά, ενώ στο πανελλήνιο επίπεδο. Εντάξει, δεν έχουμε πολλά τεστ. Η θετικότητα είναι στο 21,21%. Σαφώς δεν είναι αυτή η πραγματική εικόνα. Αύριο θα δούμε μια πραγματική εικόνα. Αν θυμάμαι καλά, είχε κλείσει τον Παρασκευή το Σάββατο γύρω στο 6, κάτι. Είναι αυξημένη, προφανώς. Έτσι, είχαμε δει και καλύτερα νούμερα. Οι διασωληνωμένοι είναι 364, είναι 8 περισσότεροι από χθες. Ναι, εντάξει, είναι όμως ένας αριθμός που δεν μας ανήκει. Σαφώς θέλουμε πτώση σε αυτόν τον αριθμό. Και βεβαίως ο αριθμός των θανάτων που ξαναεκτινάχθηκε, δηλαδή έχει πάει ξανά σε επίπεδα 70 και είχαμε πέσει νομίζω 39-40. Εντάξει, είναι αριθμοί που είναι οι δύσκολοι αριθμοί της πανδημίας.
Τώρα, για την Περιφερειακή Ενότητα Κωνσταντίνου, όπως είπες, έχουμε 385 σήμερα. Νομίζω ότι αποδεικνύει όμως και το νούμερο, τα λίγα τεστ. Δηλαδή, πανελληνίως και τοπικά. Προφανώς. Ποτέ δεν είχαμε στον αριθμό των τεστ που γίνονται στην Περιφερειακή Ενότητα Κωνσταντίνου στη Δυτική Μακεδονία. Αλλά νομίζω καταλαβαίνουμε. Όταν έχουμε 109.000 τεστ σε όλη τη χώρα και έχουμε 385 κρούσματα, όταν προχθές είχαμε 500 με πολύ περισσότερα, καταλαβαίνεις ότι αύριο νομίζω θα δούμε έναν αριθμό λίγο μεγαλύτερο πάλι. Σίγουρα πάνω από τα 300. Έτσι. Εκεί θα είμαστε αυτές τις μέρες. Ελπίζουμε να μην ξεφύγει το νούμερο και ελπίζουμε σιγά σιγά να ξαναβρίσκουμε το δρόμο μας. Δώσε μας και τα κρούσματα στο σχολείο που επίσης. Εδώ είναι. Λοιπόν τώρα υπάρχει μια είναι ανησυχία. Και θα, πω, επειδή εσύ ξέρεις καλύτερο το ρεπορτάζ και έχεις μια εικόνα περισσότερη, έχεις μιλήσει με ανθρώπους της εκπαίδευσης. Αλλά φαίνεται και από τους αριθμούς ότι δεν είναι το πρόβλημα στους μαθητές. Οι μαθητές είναι ψηλά. Είναι ψηλά, ήταν πάντα. Δηλαδή έχουμε σήμερα 79 μαθητές, 20 εκπαιδευτικούς και 3 στο βοηθητικό προσωπικό. Νομίζω ότι προηγούμενη πρώτη ημέρα έναρξη των σχολείων, δηλαδή η τρίτη ήταν, έτσι δεν είναι. Ναι, μετά την Δευτέρα. Είχε 99 μαθητές στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Είχε 99 και το σχολιάζαμε μαζί, ήταν ένας φοβερός αριθμός. Στην δευτεροβάθμια που είχε 204 μαθητές, σήμερα έχουμε 173. Δεν είναι μέρα τεστ όμως η σημερινή. Ναι, σωστό. Είναι και σωστό, πολύ σωστό αυτό που λες. Και 33 καθηγητές και 5 βοηθητικού προσωπικού. Τι έλεγα λοιπόν, πού είναι το πρόβλημα? Διαφέρει ένα πρόβλημα στους εκπαιδευτικούς. Στη ΜΕΝ πρωτοβάθμια βάζουν πλάτη οι άνθρωποι οι εκπαιδευτικοί που είναι διαθέσιμοι και κάνουν τα ολοήμερα. Ναι. Στη ΔΕ δευτεροβάθμια, εγώ ξέρω σχολεία που αναπροσαρμόζουν το πρόγραμμά τους και κάνουν και μειωμένο ωράριο. Δηλαδή εκεί που είναι να κάνεις 8 ώρο, σε μερικά σχολεία γίνεται 7 ώρα. Γιατί είναι πάρα πολλοί καθηγητές που λείπουν. Και το θέμα είναι, επιστρέφει κάποιος, φεύγουν 2. Εκεί που λέγαμε πώς είναι δυνατόν να γίνεται μάθημα, θα πρέπει να λείψουν το 50-1 των μαθητών. Μήπως σε κάποια σχολεία λείπει το 50-1 των δασκάλων και θα πρέπει από εκεί να κλείνουν τα σχολεία, οι σχολικές μονάδες. Είναι πάρα πολύ εκπαιδευτικοί και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια που λείπουν. Είναι ένα θέμα. Οι αριθμοί είναι δεδομένοι και τα σχολεία έχουν πρόβλημα πλέον. Σαφώς έχουν πρόβλημα, φαίνεται και από τους αριθμούς. Ελπίζουμε αυτό το πρόβλημα να περιοριστεί. Είχε αυξηθεί και το είχαμε πει πολύ πριν από τις ημέρες της αποκριάς και την επιστροφή του τριημέρου. Δηλαδή η αυξητική τάση στα σχολεία άρχισε να διαφαίνεται πολύ νωρίτερα από τα μηδενικά νούμερα. Από την Τσικνοπέμπτη και έπειτα. Εκεί σίγουρα. Και λίγο πριν, υπήρχε μια αναδική πορεία. Ναι. Εν τω μεταξύ, τι είναι ο κορονοϊός? Περνάει και ο πρωθυπουργός. Κοίταξε, επειδή σήμερα η είδηση που την ανακοίνωσε ο ίδιος μέσω των social media. Θα δούμε και το βιντεάκι. Ναι, ο πρωθυπουργός νοσεί με κορονοϊό, ο κ. Μητσοτάκης, και τον ανακοίνωσε ο ίδιος. Έσκασε την ώρα που ήμασταν με αρκετό κόσμο και πολιτικούς παράγοντες στα εγγένεια του κτηρίου, το ΚΕΤΑ στην Τολεμαδρία. Θα το δούμε λίγο παρακάτω. Και η είδηση, όπως καταλαβαίνεις, κυκλοφόρησε αμέσως. Κοίταξε, δεν έκανε εντύπωση. Είναι αυτό που έλεγα στην αρχή. Είναι ακόμα ένας συμπολίτης μας που κολλάει κορονοϊό. Και εντάξει, ο πρωθυπουργός έχει τόσες επαφές, αν και κάνει καθημερινό τεστ. Από έτσι πρέπει. Το τσίμπησε κιόλας. Ναι. Καλά, γύρισε χθες από την Κωνσταντινούπολη από τόσο σημαντική επίσκεψη. Είδε Ερντογάν, είδε τον Οικουμενικό, πήγε στο Φανάρι, συνάντησε κόσμο και δουνιά. Κάπως ήταν αυτό τώρα. Ναι, κοίταξε. Τώρα δεν θα να πάω μέσα στο Φανάρι, στο ναό του Αγίου Γεωργίου είχε πολύ κόσμο. Μην πάω στα τρολ που άρχισαν να λένε ότι ο πρωθυπουργός πήγε να ξεκάνει τον Ερντογάν με σχέδιο. Εντάξει, τέλος πάντων, δεν θα πω. Καλά να είναι όλοι προφανώς. Έτσι. Εντάξει, ο πρωθυπουργός θα κάτσει στο σπίτι του τις 5 μέρες τώρα, πώς προβλέπετε. Θα δουλέψει το σπίτι. Ναι, έτσι είπε. Αλλά επειδή, και το λέμε επειδή είναι μια εβδομάδα η οποία έχει ζητήματα τα οποία θα δούμε παρακάτω. Δεν ξέρω αν θες να πάμε σε αυτό. Να δούμε το μήνυμα. Να δούμε το μήνυμα του Πρωθυπουργού, ναι. Παρακαλώ. Το τελευταίο διάστημα όλοι ασχολούμαστε με τον πόλεμο στην Ουκρανία και με την ακρίβεια. Όμως ο κορονοϊός είναι ακόμα εδώ. Στο ημερήσιο τεστ το οποίο έκανα σήμερα το πρωί, βγήκα θετικός. Κατά συνέπεια θα απομονωθώ στο σπίτι και θα εργαστώ από εκεί. Θέλω να θυμάστε ότι ο τριπλός εμβολιασμός παρέχει την καλύτερη δυνατή ασφάλεια από την σοβαρή νόσηση. Και είμαι σίγουρος ότι όλα θα πάνε καλά και πολύ σύντομα θα είμαι πάλι στο γραφείο.
Ναι, τον Πρωθυπουργό λοιπόν δεν ξέρω τώρα αν θα το δούμε στο, μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Με όχι, άλλο λέω. Με διάγγελμα από το σπίτι του. Γιατί το λέω, διότι αυτή η εβδομάδα και άλλοι λέγανε την Τετάρτη. Άλλοι τώρα λένε σίγουρα μέχρι την Παρασκευή. Όχι λόγω κορονοϊού, έτσι ήταν ο σχεδιασμός. Και ο κ. Οικονόμου αυτό απάντησε το πρωί, ότι μήπως πάει πίσω, τι πάει πίσω, η ανακοίνωση των νέων μέτρων στήριξης σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις και αγροτικό πληθυσμό λόγω ακρίβειας, καυσίμων κλπ. Υπάρχουν διαρροές, αλλά όχι πολλές. Τώρα, αν ο Πρωθυπουργός επιλέξει να κάνει ένα διάγγελμα, να το πει αυτό, γιατί πάνω του θα το πάρει, είναι δεδομένο αυτό. Φυσικά. Οι πληροφορίες λένε ότι ας πούμε, θα υπάρχει ένα διάγγελμα τύπου πανδημία, τι δηλαδή, το κεντρικό μήνυμα Πρωθυπουργός, και μετά οι υπουργοί να εξειδικευτούν κάποια μέτρα. Δεν έχει απλωθεί πολύ αυτή η ιστορία σε επίπεδο διαρροών. Θέλοντας μάλλον η κυβέρνηση να κρατήσει αυτό το λεγόμενο. Την έκπληξη. Τον ευνηδιασμό. Και την έκπληξη. Ναι, ότι εντάξει, δεν λέμε ότι θα δώσουμε 100. Και θα δώσουμε ξενικά 105, ας πούμε, δεν λέμε τίποτα, μπορεί να διαρρέονται κάποια πράγματα. Κοιτάμε, γράφουμε, ράνουμε πόσοι θα πάρουν, πόσο μπορούμε, γιατί δεν είμαστε και στην καλύτερη κατάσταση οικονομικά, για να υπάρξει ένα πακέτο μέτρων. Σήμερα βέβαια ξενικά κυκλοφόρησε και μια διαρροή σε περίεργα μέσα ενημέρωση, τώρα που η οποία διαψεύστηκε στα μεγάλα, για κάτι εκλογές στις 22 Μαΐου, νομίζω δεν ισχύουν αυτά τα σενάρια. Δεν προλαβαίνει ο άνθρωπος να βγει από την καραντίνα. Τέλος πάντων, εντάξει, ναι, δεν ξέρω. Δεν υιοθετούμε πάντως, έτσι. Πάμε να δούμε λίγο τον κύριο Οικονόμου και να διαβάσουμε ένα-δυο από αυτά που φαίνεται που το πάει η κυβέρνηση. Πώς μετραστήριξες, ναι. Για τα μέτρα στήριξης των πολιτών, παράλληλα προς την διεθνή δραστηριότητα του Πρωθυπουργού, πρώτη στο μέλημα του ίδιου και της κυβέρνησής μας, παραμένει η υπεράσπιση νοικοκυριών και επιχειρήσεων από τις επάλληλες κρίσεις και φυσικά η θωράκιση της κοινωνίας. Αυτή την εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα γίνουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις για το πλαίσιο στήριξης νοικοκυριών, επιχειρήσεων, αγροτών, προκειμένου να περιορίσουμε κατά το δυνατόν, να μετριάσουμε δηλαδή τις επιπτώσεις από τις υπέρογγες αυξήσεις και τον πληθωρισμό που χτυπούν την ελληνική οικονομία. Πρόκειται για παρεμβάσεις που θα δίνουν συνέχεια στην οριζόντια στήριξη, αλλά και θα εστιάζουν σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Γίνεται παράλληλα προσπάθεια να σταθούμε στο πλευρό όσο το δυνατόν περισσότερων συμπολιτών μας. Των συμπολιτών μας που είναι ευάλωτοι, αλλά και των συμπολιτών μας που παράγουν και βρίσκονται αντιμέτωποι με αυτές τις υπέρμετρες δυσκολίες. Πάντα με σεβασμό στην δημοσιονομική σταθερότητα και τη διασφάλιση της αναπτυξιακής πορείας της χώρας μας. Έχουμε πλήρη συνείδηση ότι η κατάσταση είναι δύσκολη και το επόμενο διάστημα θα επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο, αφού η χώρα και η οικονομία μας περνά μέσα από τις συμπληγάδες που διαμορφώνουν οι διεθνείς κρίσεις. Λοιπόν, θα... Για πες μας, πολύ γρήγορα. Τι φαίνεται πώς θα ανακοινωθείς εσύ? Το νέο στοιχείο φαίνεται πως είναι η επιδότηση για ένα μέρος του πληθυσμού των πλέον ευάλωτων οικοκυριών για την αγορά καυσίμων. Είναι τεράστιο το ράλι, το ξέρεις, το συζητούσαμε αυτό και πριν μεταξύ μας. Αυτό με τα κουπόνια που διάβασα κι εγώ. Ναι, τώρα στη μορφή κουπόνιου. Τώρα πόσο οριζόντιο θα είναι αυτό, πού θα πάει, η διαρροή είναι ότι θα πάει στις πιο ευάλωτες ομάδες. Η κυβέρνηση είπε ότι οι φτωχοί δεν έχουν αυτοκίνητο. Τώρα ποιοι ευάλωτοι θα ακριβώς, πάρουν. Δηλαδή, επιτέλους αποφασίστε. Ναι. Εντάξει, θα το δούμε. Πάντως, στις διεθνείς αγορές διαφαίνεται μία ύφεση αρχικώς. Το βαρέλι από τα 135 δολάρια έχει πέσει στα 110, που μπορεί να παρασύρει την τιμή προς τα κάτω από τα 210. Που είναι ένας μέσος όρος στο 1,90, αλλά αυτό δεν είναι πανάκιο, δηλαδή ότι θα υπάρχει κατρακύλα. Για να δούμε. Υπάρχει πόλεμος ακόμα, υπάρχουν διάφορα, γίνεται ένα περίεργο παιχνίδι. Έκτακτες εισοδηματικές ενισχύσεις σε νοικοκυριά, συνέχιση και αύξηση επιδότησης του ενεργειακού κόστους και για τις επιχειρήσεις, μείωση φόρων κλπ. Υπάρχει εδώ διάφορα, η επιταγή ακρίβειας, είναι αυτό το περιβόητο 300 που λέγανε, που θα δώσει, τώρα αυτό παίζει από 200 έως 300 ευρώ, κλιμακωτό θα είναι. Θα δούμε τις κοινωνικές ομάδες που θα το πάρουν λίγο πριν το Πάσχα. Επιδοτής λογαριασμών ρεύματος και φυσικού αέριου φυσικά. Παρέμβαση στα καύσιμα, αυτό που λέγαμε. Στην επιστρεπτέα θα υπάρχει μία παρέμβαση, φαίνεται, σχεδιάζει το κυβερνητικό επιτελείο. Παράταση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στην εστίαση και κάποιες παρεμβάσεις για τους αγρότες, κυρίως των ισθρώων καύσιμα, λιπάσματα και του κόστους ενέργειας με χρήση ΑΠΕ. Επίσης, έχει διαφανεί από πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού, γράφουν τα ρεπορτάζ εδώ, παρεμβάσεις για συγκεκριμένες καλλιέργειες όπως παραδείγματος χάρη των σιτηρών και το κόστος των ζητροφών. Θα τα δούμε όμως αυτά. Πιθανόν τέλος της εβδομάδας μετά και την περιπέτεια του Πρωθυπουργού νόμου τον κορονοϊό. Φαντάζομαι. Για να μου.
Λοιπόν, αλλάζουμε τελείως κλίμα και καλησπέριζουμε τον Δήμαρχο Κοζάνη, τον κύριο Γλασσανοπαλούτα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Λίγο τον ήχο εμείς μέσα. Κύριε Μαλούτα, η προηγούμενη εβδομάδα ήταν μια εβδομάδα που σας έκανε πολλές φορές να χαμογελάσετε. Και γι' αυτό, γιατί υπήρχαν ειδήσεις και προγράμματα και εξελίξεις που και ως περιοχή τις περιμέναμε, ήρθαν και ήρθανε μαζεμένες. Θα ξεκινήσω με το πιο εντυπωσιακό για μας και αυτό που συζητήθηκε περισσότερο στην πόλη και δεν είναι άλλο από το διαγωνισμό του Ξενία. Έχετε αντιληφθεί κάποιο πρώιμο ενδιαφέρον συμπολιτών μας για τον Ξενία? Κυρία Τσούρα, να ξεκινήσω λέγοντας, σχολιάζοντας, ναι, το ότι πραγματικά η προηγούμενη εβδομάδα με το διαγωνισμό του Ξενία, με την ένταξη της δομής της Ηλιαχτίδας, με την έγκριση από την δημιουργική του έργου του ΣΔΕ του Δήμου Κοζάνη, ήταν μια εβδομάδα που είχε πολύ καλά νέα. Ήταν μια εβδομάδα αποτέλεσμα της συστηματικής δουλειάς που γίνεται όλο το χρονικό διάστημα από τότε που αναλάβαμε την διοίκηση των υποθέσεων του και τη διαχείριση των υποθέσεων του Δήμου στο Ξενία. Δεν θέλω να καλλιεργήσω υπέρμετρη αισιοδοξία. Νομίζω όμως το ότι έγινα ήδη αποδέκτης ενδιαφέροντος, όχι από τοπικό. Όχι από τοπικό. Όχι από τοπικό. Ναι, εμείς το Σάββατο συζητούσαμε ακριβώς αυτό το θέμα και λέγαμε ότι για καλύτερο βλέπουμε ότι να το πάρει ένας Κοζανίτης ή Δυτικό Μακεδόνας, αν θέλετε. Εντάξει, αυτό βέβαια δεν είναι. Αυτό δεν εκβιάζεται. Αλλά εσείς λέτε ότι αυτό το ενδιαφέρον, τέλος πάντων, χωρίς προφανώς να μας πείτε, είναι σοβαρό ενδιαφέρον ή είναι σε επίπεδο ενημέρωσης? Πώς το βλέπετε, πώς το είδατε? Και γιατί, ας πούμε, να έχετε εσείς την ενημέρωση? Δηλαδή, ο ενδιαφερόμενος πήρε το Δήμαρχο να ρωτήσει τι, άμα είναι όμορφα εκεί πάνω? Καλά, προφανώς δεν χρειάζεται να ρωτήσει το Δήμαρχο άμα είναι όμορφα πάνω. Ένας άνθρωπος που ξέρει τις ξενοδοχειακές υποδομές των Ξενία ξέρει ότι τα Ξενία είναι στα καλύτερα μέρη των πόλεων, όπου και αν έχουν. Ναι, στα φιλέτα, φυσικά. Εμείς μπορεί να μην έχουμε θάλασσα, να είναι στο παραλιακό μέτωπο. Μπορεί, αλλά είναι επίσης σε ένα από τα καλύτερα σημεία της Κοζάνης. Αυτό που θέλω να σημειώσω είναι το ότι αυτό το τηλέφωνο που έπεσε δεν ήταν ούτε προφανώς να ρωτήσει για το μέρος, ούτε να ρωτήσει πώς το βλέπει ο Δήμος, γιατί ο Δήμος αυτή την διαδικασία μίσθωσης δεν έχει καμία απολύτως... Δεν εμπλέκεται καθόλου. Εμπλοκή. Είναι, όπως είναι γνωστό, είναι ανακίνητο της εταιρείας διαχείρισης ακινήτων δημοσίου. Αυτή τρέχει όλο το διαγωνισμό και η δικιά μας η προσπάθεια όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν να πιέσουμε, αν το θέλετε, την ΕΤΑΤ για να βγάλει το διαγωνισμό. Αυτό που προσπάθησαν να διαγνώσουν από την πλευρά που με πήραν και όντως ήταν σοβαρό το ενδιαφέρον και ήταν έχει σημασία, ήταν πραγματικά από υψηλά από άνθρωπο που ασχολείται πολύ σοβαρά με τον τομέα τον τουριστικό και τον ξενοδοχειακό, ήταν πώς θα βλέπατε τη δικιά μας εμπλοκή. Δηλαδή, θα το βλέπαμε θετικά ή αρνητικά? Τι τους απαντήσατε? Με αυτή την έννοια. Ορίστε. Τι τους απαντήσατε? Τους απάντησα το ότι φυσικά και το βλέπουμε θετικά. Άρα τώρα, προφανώς εσείς δεν θα το πείτε όσες φορές και να το ρωτήσουμε. Είναι από μεγάλο όμιλο τουριστικών επιχειρήσεων, να το πω κάπως έτσι? Είναι από μεγάλο επιχειρηματικό οίκο της πατρίδας μας. Τελεία. Επιχειρηματικό, ναι, οίκο. Ναι. Που έχει σχέση με τον τουριστικό κλάδο και τον ξενοδοχειακό, αυτό θέλω να πω. Που έχει σχέση και με την περιοχή μας, ναι. Και με την περιοχή μας, μάλιστα. Ναι. Δεν θα βγάλουμε λαβράκι, τέλος πάντων. Τώρα κατάλαβε εσύ ότι δεν θα κοιμηθούμε το βράδυ. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι ακόμα και να πω ένα όνομα. Το αμέσως επόμενο βήμα, έναν επιχειρηματικό όμιλο, θα βγει διάψευση και θα πούνε ότι. Ναι, φυσικά, όχι, ναι, εννοείται. Νομίζω ότι αυτά είναι και εμπιστευτικά. Πάντως, κάτι υπήρξε. Ένα τηλέφωνο. Βλέπετε, κάτι κινείται. Δήμαρχε, είπατε κάτι στην αρχή, να το ξεκαθαρίσουμε, το έχουμε πει. Ο Δήμος δεν έχει έσοδα από την εκμίσθωση του Ξενία, για να το ξεκαθαρίσουμε. Έτσι δεν είναι η υπόθεση του Δήμου, το λέω για τους τηλεθεατές. Έτσι, ναι. Ο Δήμος δεν έχει έσοδα από την εκμίσθωση του Ξενία, όπως δεν είχε έσοδα και την δεκαετία του 80 και τη δεκαετία του 70 και τη δεκαετία του 90
μέχρι που τελείωσε η προηγούμενη μακροχρόνια μίσθωση που είχε τοξενία περί το τέλος της δεκαετίας του 90. Έχει έμεσα έσοδα, φαντάζομαι όμως, έτσι, και έμεσο κέρδος αυτό το λάθος. Έχει έμεσα έσοδα με την έννοια το ότι είναι μια επιχειρηματική μονάδα με το κέντρο διασκέδασης, με τις διανυκτερεύσεις, έχει τα τέλη παρεπιδημούντων κτλ. Αλλά νομίζω σε κάθε περίπτωση αυτό που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε είναι ότι για δεκαετίες τώρα το ξενία ήταν ένα σημείο υποβάθμισης του αστικού ιστού της πόλης. Λοιπόν, αυτό πρέπει να αλλάξει. Αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε μέσα από την συνεργασία μας με την ΕΤΑΔ ΑΕ και νομίζω μέχρι το σημείο της προκήρυξης του διαγωνισμού της προηγούμενης εβδομάδας πάμε καλά. Ελπίζω να πάμε επίσης καλά και το επόμενο διάστημα. Το επόμενο καλοκαιράκι πώς το βλέπετε, θα τον πίνουμε τον καφέ μας πάνω? Όχι, δεν νομίζω. Όχι. Θα το χαιρόμασταν, αλλά δεν ξέρω. Δεν θέλω να αρχίσω να πάω και για χρονοδιαγράμματα, κυρία Τσούρα. Αυτό που θέλω να πω, να σημειώσω, είναι το ότι η προκήρυξη, γιατί έτσι το είχαμε σχεδιάσει το τελευταίο διάστημα με την ΕΤΑΔ, με την έννοια το ότι είχε γίνει ορατό και το χρονοδιάγραμμα του νέου αναπτυξιακού νόμου που θα περνούσε ο Νίκος Παπαθανάσης, ο Υπουργός Ανάπτυξης, από την Βουλή. Ναι, το ότι μέσα σε αυτήν το πλαίσιο του αναπτυξιακού νόμου περιλαμβάνονται και οι τουριστικές επενδύσεις και έρχεται τώρα μια τουριστική επένδυση όπως είναι το ξενία να κάτσει σε ένα να συμπέσει χρονικά με την ισχύ του νέου αναπτυξιακού νόμου και άρα να ένας υποψήφιος επενδυτής να έχει στα χέρια του όλα τα δεδομένα τα οποία θα τον βοηθήσουν να κάνει το επιχειρηματικό του άνοιγμα. Δημάρχε, προσπαθούμε να κάνουμε μπακαλίστικα μία πρόσθεση για να δούμε αν αυτή η επένδυση μπορεί να φτάσει μέχρι στο 70% της επιδότησης του αναπτυξιακού. Πιστεύετε ότι η επένδυση αυτή είναι αυτού του επίπεδου ή πάμε λίγο χαμηλότερα? Και το λέω κυρίως για το κτίριο που είναι παρατημένο, είναι πεσμένο, δηλαδή και θα χρειαστούν πολλά χρήματα. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά σας παρακαλώ μην με βάζετε στη λογική. Αν μπορεί να φτάσει μέχρι το 70%, δεν το ξέρω, δεν έχω εμβαθύνει τόσο πολύ στον αναπτυξιακό νόμο. Δεν ασχολούμαι με τις ιδιωτικές επενδύσεις, ασχολούμαι με τα του Δήμου, δημοσίων χρηματοδοτήσεων, από εκείνα, ό,τι θέλετε να πούμε, αλλά δεν έχω εμβαθύνει σε αυτά. Μακάρι να έχει το καλύτερο δυνατό, πώς να το πω, την καλύτερη δυνατή οικονομική στήριξη, ώστε η συγκεκριμένη μονάδα να ξαναλειτουργήσει όπως την, και να χαρούμε να τη δούμε όπως την έχουμε δει παλιότερα από εμάς. Ναι, πάντως οι επενδυτές, όποιοι και αν είναι αυτοί, στον αναπτυξιακό στοχεύουν, έτσι, για το ξενία. Αυτό θέλω να πω. Περνάει στον αναπτυξιακό. Νομίζω πως ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι, αυτό. Ωραία. Το δεύτερο μεγάλο, που πολλοί κόσμος το ανέμενε, ήταν η έγκριση του ΣΔΙΤ. Ακριβώς επειδή πρόκειται για ένα μπουκέτο που περιλαμβάνει μια σειρά έργων, οι οποίες θα αλλάξουν το χαρακτήρα της πόλης. Να υπενθυμίσω ότι πρόκειται για σχολιακά κτίρια ή για αθλητικές εγκαταστάσεις. Φυσικά για ένα κτίριο στη ΖΕΠ, το οποίο αναμένεται έτσι ως ένα κτίριο τεχνολογίας και έρευνας να δώσει και ένα διαφορετικό boost στην πόλη. Εδώ τώρα μιλάμε για ένα ουσιαστικά έργο με πάρα πολλά μικρά έργα και μία διαδικασία η οποία είναι πολύ συγκεκριμένη για το πώς θα προχωρήσει σε σχέση με το πώς θα γίνουν οι περιβαλλοντικοί όροι, οι μελέτες, ακόμη και η κατασκευή όλων αυτών των έργων, έτσι. Σας δείτε αναφέρομαι. Έτσι ακριβώς, κυρία, όπως το περιγράφεται είναι. Μ' άρεσε ο χαρακτηρισμός, ένα μπουκέτο έργων. Είναι όντως μια ομάδα έργων, των οποίων η κατεύθυνση είναι πρώτον σχολικές υποδομές, δεύτερον αθλητικές υποδομές και το εμβληματικό κτίριο του Τεχνόπολης της ΖΕΠ, που σηματοδοτεί τη δημιουργία στη συγκεκριμένη περιοχή, δίπλα στο Πανεπιστήμιο, δίπλα στον πρώτο θύλακα της ζώνης καινοτομίας, δίπλα στο κτίριο της περιφέρειας που αναδεικνύεται πραγματικά το κέντρο της περιφέρειας, των δράσεων εκείνων οι οποίες θα σηματοδοτήσουν την ανάδειξη στο συγκεκριμένο χώρο ενός κέντρου καινοτομίας και αειφορίας της πράσινης τεχνολογίας. Ναι, είναι όπως το περιγράφεται ένα έργο, το οποίο σημειώνω μια μικρή παρέμβαση όσα είπατε, είναι το ότι επειδή όλα τα έργα γίνονται σε εκτάσεις πολεοδομημένες, σε οικοδομικά τετράγωνα τα οποία έχουν συγκεκριμένες χρήσεις, δεν χρειάζεται καμία περιβαλλοντική, ιδιαίτερη περιβαλλοντική αδειοδότηση. Και από αυτήν την άποψη το θετικό είναι ότι το έργο τεχνικά είναι
αρκετά όριμο, δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα. Υπάρχουν εκκρεμότητες, δεν είναι όλα πανέτοιμα να ξεκινήσουν αύριο, αλλά αυτή είναι ακριβώς θα είναι η δουλειά των συμβούλων που θα προσληφθούν μέσω της EBRD, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, με την πληρωμή του Υπουργείου Ανάπτυξης, οι οποίοι σε συνεργασία με τον Δήμο Κοζάνης θα φροντίσουν να οριμάσουν οι διαγωνιστικές διαδικασίες και να βγει στον αέρα το συγκεκριμένο έργο. Αυτό τώρα είναι ένα βασικό έργο, έτσι. Αφήνω το μπουκέτο. Ένα βασικό έργο, το οποίο θα γίνει με ΣΔΙΤ σύμπραξη του Δήμου με κάποιον ανάδοχο. Αυτό έτσι το λέω για να καταλαβαίνουμε. Είναι σύμπραξη δημόσιου με ιδιωτικό τομέα. Θα γίνει με μια σύμβαση που θα υπογραφεί από το Δήμο και έναν ανάδοχο. Και οι πληρωμές σε ό,τι αφορά, για να ξεκαθαρίσουμε, γιατί εκεί συνήθως είναι τα πιο λεπτά σημεία, εκεί που υπάρχουν, δημιουργούνται αμφιβολίες, κύριε Πιτσάβα, οι πληρωμές του συγκεκριμένου έργου που θα αφορούν την αποπληρωμή των έργων κατασκευής και την βαριά συντήρηση των έργων για 25 χρόνια, θα γίνονται από το δημόσιο με πληρωμές διαθεσιμότητας, όπως λέγονται συγκεκριμένες περιστάσεις. Αυτό το έργο, λοιπόν, αυτός που θα το πάρει και θα κάνει τη σύμπραξη με το. Θα κάνει και τα σχολεία, θα κάνει και το κολυμβητήριο που μας λέει. Όλα. Ναι, μισό λεπτό. Γιατί εκεί δεν κάνουμε τώρα, είναι απορία, γιατί εκεί δεν κάνουμε 50 πισίνα, ας πούμε, και τη βάλατε 25x30. Κύριε Πιτσάβα, το προηγούμενο διάστημα, τα προηγούμενα μερικά χρόνια, είχα μια εκτενή, πώς να το πω, συνεργασία με τον τον πρώην ομοσπονδιακό προπονητή που είναι και σήμερα τεχνικός σύμβουλος στην Κολυμβητική Ένωση και πρώην καθηγητή της σχολής γυμναστών στην Αθήνα, τον κύριο Μάρκο Μανταλούφα, για τη σκοπιμότητα ακριβώς της διαστασιολόγησης των πισινών. Ο συγκεκριμένος, πολύ πιο ειδικός από μένα, έτσι, έχει διατελέσει εθνικός ομοσπονδιακός προπονητής στην κολύμβηση, ήταν με τα χίλια υπέρ της συγκεκριμένης πισίνας. Αυτό που σημείωνε, δεν προσφέρει τίποτα επιπλέον η 50 πισίνα, παρά μόνο κόστος λειτουργικό αυξημένο, ενώ η 25-30 δίνει και τη δυνατότητα να γίνονται και αγώνες πόλο. Δεν είμαι σε θέση να σας πω ακριβώς τις διαστάσεις. Για να το είπε ο συγκεκριμένος, μάλλον κάτι θα ξέρει. Ναι. Άρα, και αν το δείτε, κάντε, γκουγκλάρετε και τη σχετικό πισίνες 25-30, θα δείτε ότι σε πάρα πολλές πόλεις της πατρίδας μας τα τελευταία χρόνια γίνονται πισίνες αυτών των διαστάσεων. Ναι, θέλω να πω πάντως ότι το όνειρο της 50ης που το έχουμε ακούσει για το αθλητικό κέντρο της Λευκόβρησης φεύγει, δεν υπάρχει σωστά σχεδιασμός, αυτό θέλω να πω. Κύριε Πιτσάβα, υπάρχει ακόμα, είναι σε εξέλιξη μάλλον, όχι υπάρχει ακόμα, είναι σε εξέλιξη το αίτημα που έχουμε κάνει σαν Δήμος Κοζάνης για να μας παραχωρηθεί μια συγκεκριμένη έκταση που είναι πολυοδομημένη στην Λευκόβρηση, γι' αυτό ακριβώς το σκοπό. Ακριβώς, εντάξει, ωραία. Η εβδομάδα που μας πέρασε, δεν τα πάμε όλα πολύ ωραία. Είχε και ένα δυσάρεστο. Δεν ήταν τη προηγούμενη εβδομάδα, αλλά νομίζω πως δόθηκε αρκετή έκταση την προηγούμενη εβδομάδα. Να κλείσουμε τα ευχάριστα για την ηλιακτίδα, θα το ρωτήσει τον άνθρωπο. Γιατί υπάρχουν και αντιδράσεις εδώ από την αντιπολίτευση. Α πει, εντάξει, η ηλιακτίδα είναι ένα έργο το οποίο. Όλοι το θέλουμε, όλοι το περιμένουμε. Πέρασε από συμπληγάδες. Η ομάδα συμπολιτών μας το θέλουν πολύ περισσότερο. Ορθώς εγκρίθηκε, έβαλε την υπογραφή του Περιφερειάρχης. Γίνουν όμως ανακοινώσεις και από την Μίζωνα Αντιπολίτευση, σύμφωνα με την οποία αυτό είναι ένα έργο το οποίο έτρεξε η προηγούμενη αυτοδιοικητική αρχή. Έκανε, όπως οι ίδιοι δηλώνουν, όλη τη βαριά δουλειά, την άχαρη. Αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο δεν πέρασε στη δική τους περίοδο χρονική διοίκησης. Και εντέχνως, στο γραφείο τύπου σας και εσείς ουσιαστικά, φροντίσατε να αποκρύψετε τη διαδικασία και τα όσα έκανε η προηγούμενη αυτοδιοικητική αρχή και είπατε μόνο ότι ορίστε, επί των ημερών μας εγκρίθηκε και πέρασε στο ΣΕΣΠΑ. Και λέει εδώ στο δελτίο τύπου η κίνηση Κοζάνη Τόπος να ζήσει ότι εντέχνως αναφέρεται μόνο στην δικιά της θητεία την ανάκληση της απόφασης ένταξης στις 27/1. Το δυσάρεστο δηλαδή. Ναι, παραποίηση της αλήθειας, λέει, και αιμονές της νη δημοτικής αρχής. Τι λέτε?
Κύριε Πιτσάβα, σε ένα δελτίο τύπου προσπαθείς να βάλεις τα ουσιώδη, αυτά που δίνουν το χαρακτήρα του έργου. Καταρχήν να ξεκινήσω από το ζήτημα το ότι, όπως σε πάρα πολλές άλλες περιστάσεις, στην πολιτική όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Το κάνεις, το κάνεις. Δεν το κάνεις, δεν το κάνεις. Σε καμιά περίπτωση το δελτίο τύπου του Δήμου δεν είχε την έννοια το να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή. Ναι, σας λέει ότι την κάνετε όμως. Ναι, αλλά την κάνετε. Σας λέει ότι την κάνετε. Το δυσάρεστο κομμάτι. Κύριε Πιτσάβα, αφήστε με να πω. Ναι, ναι. Επειδή, όπως ξέρετε, η εμπλοκή μου με τα αυτοδιοικητικά είναι μακρόχρονη, αν ήθελα να αναφερθώ στην ιστορία της Ηλιαυτίδας, θα πήγαινα περίπου 20 χρόνια πίσω. 20 χρόνια, ναι. Φυσικά 20 χρόνια πίσω, κύριε Πιτσάβα, γιατί η Ηλιαυτίδα ξεκίνησε την ίδια μέρα που ξεκίνησε και η δομή του αυτισμού στον Άργυρο. Εκείνη έχει που λειτουργεί 4-5 χρόνια, 6 πόσο έχει που λειτουργεί, και για να λειτουργήσει η δομή της Ηλιαυτίδας θα περάσουν άλλα τόσα. Άρα έχουν μια διαφορά φάσης περίπου 10 χρόνια. Άρα εκεί έπρεπε να πάω και να αρχίσω να εξιστορώ τι έγινε και τι δεν έγινε. Και επιτρέψτε μου να πω, τα έχω πολύ καλά αποτυπωμένα όλα και ξέρω πάρα πολύ καλά την ιστορία. Το δελτίο τύπου του Δήμου λέει αυστηρά. Τρεις ημερομηνίες. Οι ημερομηνίες ποιες είναι, οι οποίες είναι κρίσιμες για την εξέλιξη του έργου. Πρώτον, το ότι προχθές με απόφαση του Γιώργου Κασαπίδη εντάχθηκε. Το ότι το συγκεκριμένο έργο το 2012-2013, αν θυμάμαι καλά, είχε ενταχθεί ξανά με υπογραφή του τότε Περιφερειάρχη του Γιώργου Τουδακή. Το 12. Και ότι το 2017 απεντάχθηκε. Τόσο απλά. Γι' αυτό ξανά εντάσσεται. Αλλιώς θα μέναμε στην υπογραφή του Γιώργου Τουδακή από το 2012 και δεν θα χρειαζόταν να τον ξαναυποβάλουμε τώρα. Ναι, απλώς. Άρα, ούτε κριτική κάναμε το τι έγινε στη συγκεκριμένη πορεία, ούτε αναφορές το τι έγινε ή τι δεν έγινε από την προηγούμενη δημοτική αρχή, ούτε τίποτα άλλο. Αυτές, κατά τη γνώμη μου, είναι οι ελάχιστες ημερομηνίες οι οποίες έπρεπε να αναφερθούν, τούτος ώστε ο πολίτης πρώτον να πάρει τις στοιχειώδεις απαντήσεις γιατί άργησε τόσο πολύ και δεύτερον για να δει την εξέλιξη της κρίσιμης ημερομηνίας. Άρα αυτό εντέχνος, πώς το απαντάτε? Ωραία. Και μια που σας έχουμε εδώ, η προηγούμενη δημοτική αρχή έβαλε ένα λιθαράκι για να γίνει αυτό το έργο, τέλος πάντων. Ο καθένας, κύριε Πιτσάβα, όταν προετοιμάζει ένα έργο και δουλεύει ένα έργο, κάνει κάποια βήματα μπροστά σε ό,τι αφορά την πορεία του έργου. Όπως και η δικιά μου δημοτική αρχή, πριν το 12 και πριν το, ίσως και ακόμα παλιότερα, επί της δημοτικής αρχής του Πάρη του Κουκουλόπουλου, είχαν γίνει προετοιμασίες για να φτάσουμε το 2012 να ενταχθεί το έργο. Αλλά δεν κάθεται κανένας να κάνει κάποιο απολογισμό. Ούτε με τους αν δείτε στο δελτίο τύπου που βγάλαμε. Προφανώς υπάρχουν οι δικές μου ευχαριστίες στον Νίκο τον Παπαθανάση, με τον οποίο όλο το προηγούμενο διάστημα είχαμε μια συνεργασία και που ευωδόθηκε εν τέλει για να πάρουμε την έγκριση. Ούτε καθόμαστε να αναφερθούμε σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, ούτε να αναφερθούμε σε ημερομηνίες και τη συμβολή που μπορεί να έχει, που είχε ο Γιώργος Αμανατίδης στις επαφές που είχαμε με τον Νίκο τον Παπαθανάση, για να μπορέσουμε να τον πείσουμε για τη σκοπιμότητα και την αναγκαιότητα του συγκεκριμένου έργου. Τα δελτία τύπου του Δήμου δεν έχουν αυτήν την να κάνουν ιστορική αναδρομή. Κατάλαβα. Και αν θέλετε, μπορούμε να δούμε και παλιότερα έργα. Αν είχαν και τι δεν είχαν. Άρα απαντήσατε και σε αυτό το δελτίο τύπου της κίνησης. Πάμε στο αρνητικό τώρα. Με την Εγνατία Aviation, τι έγινε? Στα αλήθεια θα μπορούσε ο Δήμος να κάνει κάτι περισσότερο από αυτό που έγινε? Έχουν γραφτεί πολλά, έχουν διαβάσει πολλά, έχετε συζητήσει και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ήταν γενικώς μια έρεμη κουβέντα και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Παρ' όλα αυτά, η έλλειψη εξακολουθεί. Φεύγει δηλαδή μια εταιρεία η οποία ήταν ζωογόνος για την πόλη. Κυρία Τσούρα, επιτρέψτε μου να πω αυτό που είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, το ότι έστω και μία θέση αν χάνεται από την περιοχή είναι πλήγμα. Ιδίως για την περίοδο που διανύουμε, την περίοδο της απολιγνητοποίησης. Έστω και μία θέση είναι απώλεια. Αυτό λοιπόν που εξιστόρισα στο Δημοτικό Συμβούλιο και το εξιστόρισα όχι με βάση τη δικιά μου την αντίληψη, ιδέες, αλλά με βάση το ρεπορτάζ μέσων τοπικών της Κοζάνης και το ρεπορτάζ μέσων της Καβάλας, από όπου είναι, και η έδρα της επιχείρησης. Η Εγνατία Aviation ιδρύθηκε από καβαλιώτες, ιδρύθηκε στην Καβάλα και με λεγόμενα βουλευτών του νομού Καβάλας
στόχος της ο Αμυγδαλαιώνας ήταν στόχος της από το 2010. Δεν τα λέω εγώ. Τα λένε, υπάρχει βουλευτής που το ισχυρίζεται αυτό. Ναι. Και το λέει όχι σήμερα, το λέει το 2019. Και έχει σημασία αυτό. Εμείς θα μπορούσαμε να την κρατήσουμε εδώ όμως. Συνεπώς. Να κρατήσουμε ένα κομμάτι της. Κυρία Τσούρα, κατά τη γνώμη μου, όχι. Καταρχήν, για δύο συγκεκριμένους λόγους. Πρώτον, γιατί με την πανδημία του COVID όλη η αεροπορική κίνηση έχει υποστεί σημαντικότατη καθίζηση. Εξ αυτού και οι ανάγκες για εκπαιδεύσεις πιλότων. Από το ρεπορτάζ προέκυψε ότι εκεί που είχε τα προηγούμενα χρόνια συμβόλαια με αεροπορικές εταιρείες η Εγνατία Aviation, αυτά κόπηκαν. Και βεβαίως απ' την άλλη, γιατί για την ίδια εταιρεία, όπως φεύγει από την Κοζάνη, φεύγει από τη Χρυσούπολη η Εγνατία Aviation. Η Εγνατία Aviation επικεντρώνεται πλέον στις εγκαταστάσεις του Αμυγδαλαιώνα, ενός αεροστρατιωτικού αεροδρομίου, το οποίο είναι σε απόσταση 6 χιλιόμετρων από την Καβάλα. Ναι. Εκεί πάει και εγκαθίσταται. Κύριε Μαλούτα, υπάρχει ένα επιχείρημα που λέει ότι αν. Πείτε. Ναι. Και είναι προφανές το ότι για μια εταιρεία που μπορεί να εξυπηρετηθεί από ένα σημείο που είναι το πιο κοντινό στην έδρα της, που είναι στην Καβάλα, προφανώς υπάρχουν και η λεγόμενη διάσταση της οικονομίας κλίμακας που υπάρχει σε όλες αυτές τις δράσεις. Υπάρχει ένα επιχείρημα που ακούστηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο από την Αντιπολίτευση που λέει ότι εσείς δεν την αντιμετωπίσατε και πολύ φιλικά αυτή την επιχείρηση. Ότι μια επιχείρηση που ρίχνει 1,5 εκατομμύριο ευρώ εδώ δεν ήρθε για πλάκα, δεν ήρθε δηλαδή για να πιέσει στην Καβάλα και ότι θα έμεινε εδώ. Και ότι αν γινόταν το αεροδρόμιο γενικής αεροπορίας, το δικό μας εννοώ, του φίλου μου, η εταιρεία θα έμενε εδώ. Όλα αυτά εσείς τα είχατε συζητήσει ποτέ με τον κύριο Λιμπεράκη, λέγεται. Με τον κύριο Λιμπεράκη ή με κάποιον άλλον. Φυσικά τα είχαμε συζητήσει. Mm-hmm. Τώρα, ομολογώ το ότι δεν είχα ενημερωθεί και δεν ήξερα ποτέ το ότι το ενδιαφέρον για τον Αμυγδαλαιώνα. Εγώ δεν το ήξερα το συγκεκριμένο σενάριο. Mm-hmm. Καταρχήν, να τα ξεκαθαρίσουμε, κύριε Πιτσάβα, ένα προς ένα. Οι επενδύσεις 1,5 εκατομμύρια. Οι επενδύσεις είναι σε κινητό εξοπλισμό, σε μηχανολογικό εξοπλισμό, ο οποίος σε 6 μήνες από τώρα θα υπάρχει στον Αμυγδαλαιώνα. Έτσι, για να είμαστε καθαροί. Α, λέτε ότι δεν επένδυσαν στο αεροδρόμιο, επένδυσαν σε μηχανισμό που θα τον πάρουν. Στα πλάνα τους. Ναι. Εντάξει, το ακούω. Δεν σημαίνει κάτι αυτό όμως. Αυτό δεν μειώνει, δεν κοντένει την επένδυση. Μπορεί. Σε καμιά περίπτωση. Απλά λέω το ότι όλος αυτός ο εξοπλισμός, είτε αεροπλάνα, είτε προσομοιωτές πτήσεις που εγκαταστάθηκαν στο κτίριο της Οδού Καστοριάς, είναι ένας εξοπλισμός ο οποίος αύριο θα είναι στον Αμυγδαλαιώνα. Δεύτερον, επισκέψεις στα γραφεία της εταιρείας στην Κοζάνη. Ναι. Επισκέψεις των ιδιοκτητών της εταιρείας στο Δημαρχείο. Επισκέψεις μου μαζί με τον πάντα αυτές με τον Αντιδήμαρχο Ανάπτυξης τον Κώστα τον Κυριακίδη στην Καβάλα, στις εγκαταστάσεις και στην Καβάλα, στην έδρα της εταιρείας και στη Χρυσούπολη, στο αεροδρόμιο που χρησιμοποιεί στις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιεί η εταιρεία. Από πού προκύπτει ότι δεν την αντιμετωπίσαμε και δεν την αγκαλιάσαμε. Είπατε κάτι, ότι από τότε. Από τότε είπατε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι δεν σας ξαναενόχλησε η εταιρεία. Το άκουσα καλά, το είπατε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όχι, το ενόχληση πάει, δεν υπήρξε κάποια. Πώς να το πω. Ναι, δεν σας ζήτησε τη βοήθεια αυτό, ναι. Μπράβο. Ναι, έτσι, ναι. Γιατί, κύριε Πιτσάβα, όταν υπάρχει μια συνεργασία ενός δημόσιου φορέα όπως είναι ο Δήμος και μια ιδιωτική επιχείρηση, ο Δήμος δεν μπορεί από μόνος του να πάει να χτυπάει τις πόρτες και να ζητάει για λογαριασμό της εταιρείας. Πρέπει η εταιρεία έχει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον, η εταιρεία παρακολουθεί από κοντά τις υποθέσεις της και σε ό,τι χρειάζεται τη βοήθεια, όπως το έκανε σε μια συγκεκριμένη περίπτωση και ετοιμάσαμε σε συνεργασία το έγγραφό μου προς τον Υπουργό Μεταφορών και στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, προκειμένου να αναδείξουμε τα ζητήματα και τα ελλείμματα που είχε το αεροδρόμιο της Κοζάνης. Και φυσικά το κάνω. Και αν μας το ξαναζητούσε, φυσικά θα το ξανακάναμε. Σε κάθε περίπτωση είναι πλήγμα. Αυτό. Σε κάθε περίπτωση είναι πλήγμα. Με το αεροδρόμιο της Κοζάνης και στο επίπεδο που σας αφορά ως Δήμος, εκεί που φτάνει η δικαιοδοσία σας εννοώ. Έχετε σκεφτεί να κάνετε κάτι εξίσου εντυπωσιακό με την Εγνατία Aviation? Υπάρχει κάτι στο μέλλον? Υπάρχει ενδιαφέρον από εταιρεία να κάνει προσγειώσεις εδώ? Μεταφορικές εννοείς. Κυρία Τσούρα, το αεροδρόμιο της Κοζάνης είναι ένα αεροδρόμιο το οποίο ανήκει στο ΤΑΙΠΕΔ.
το ΤΑΙΠΕΔ έβγαλε το πρώτο πακέτο του διαγωνισμού για τα περιφερειακά αεροδρόμια και προφανώς έβγαλε για εκείνα τα οποία παρουσιάζουν το μεγαλύτερο επιχειρηματικό ενδιαφέρον. Και τα πήρε η Fraport. Υπάρχουν στη δεύτερη κατηγορία των αεροδρομίων, υπάρχουν καμιά εικοσαριά, αν θυμάμαι καλά, αεροδρόμια, στα οποία δυστυχώς και πάλι το αεροδρόμιο της Κοζάνης είναι από τα τρία τελευταία. Είναι το τρίτο από το τέλος από άποψη επιβατικής κίνησης, άρα είναι από τα τελευταία που θα παρουσιάσουν, θα προσελκύσουν επιχειρηματικό ενδιαφέρον. Κάσος, Καστοριά είναι τα δύο αεροδρόμια που είναι κάτω από εμάς στην επιβατική κίνηση. Έτσι, από εκεί και πέρα ούτε ιδιοκτήτες είμαστε, ούτε μπορούμε, έχουμε τις ειδικές γνώσεις για να αναδείξουμε τα ζητήματα. Είναι προφανές το ότι την περίοδο της απολιγνητοποίησης ο νέος αναπτυξιακός δεν ξέρω αν μπορεί να κεντρήσει, να προσελκύσει ενδιαφέρον και για το αεροδρόμιο. Αλλά προφανώς το όποιο ενδιαφέρον δεν θα το συζητήσει κάποιος ούτε με το Δήμο, ούτε με κανέναν άλλον εδώ στην περιοχή. Θα το συζητήσει με το ΤΑΙΠΕΔ και με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας σε ό,τι αφορά το κομμάτι της αξιοποίησης, της ανάδειξης άλλων δυνατοτήτων. Επιπλέον, έτσι να μην ξεχνάμε, το ότι η γραμμή της Κοζάνης είναι ακόμα επιδοτούμενη. Ναι. Και δεν ξέρω για πόσο διάστημα θα είναι ακόμα. Προχθές, κάποιοι προσπάθησαν να πούνε ότι με τα φωτοβολταϊκά τα έχετε καλύτερα από ότι με τέτοιες εταιρείες και σας έβαλαν στην αντιπαράθεση με το πόσες θέσεις εργασίας δημιουργούν οι επενδύσεις τις οποίες εσείς θέλετε και τις οποίες άλλοι έφερναν κατά το δικό τους λεγόμενα. Και είπατε ότι μη με προκαλείτε, γιατί άμα πω νούμερα θα πέσει αυτό το επιχείρημα. Ναι, κύριε, μπορείτε να μας πείτε κάποιο νούμερο για τις θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν, ας πούμε, μέσω των φωτοβολταϊκών? Γιατί πολλοί το αμφισβητούν αυτό, αυτό λέω. Το πιο απλό παράδειγμα, κύριε Πιτσέβα, θα έχουμε το επόμενο διάστημα που θα μπει το μεγάλο φωτοβολταϊκό της ΕΛΠΕ. Και θέσεις εργασίας εκεί πέρα, το τι θα προκύψουν. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτό που έχω να πω είναι και το παρουσίασα και το είπα επανειλημμένα στο Δημοτικό Συμβούλιο, κατά τη φάση κατασκευής του πάρκου, το πρώτο 7μηνο του 2021, έτσι κολλήθηκαν πάνω από 50.000 ένσημα. 50.000 ένσημα. Για τη φάση κατασκευής προφανώς μιλάμε και το αντιλαμβάνω. Ναι, γιατί αυτά όμως είναι περιστασιακά, Δημαρχέ. Ναι, να ρωτήσω το άλλο όμως, κύριε Πιτσάβα. Σαν πόσες θέσεις εργασίας νομίζετε ότι πρόσφερε η Εγνατία Διέσου? 20. Καλά, μην το κάνουμε. 20. 20 άκουσα, δεν ξέρω αν είναι 20. Όχι, είναι λιγότερο από τα δάχτυλα του ενός χεριού. 5. Λιγότερα από τα δάχτυλα του ενός χεριού. Λιγότερο από 5 δηλαδή. Από εκεί και πέρα. Από δεν εκεί το και ξέρω. Πέρα. Δεν το ξέρω. Από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα. Αλλά και την παρέμβαση της ΕΛΠΕ. Αυτό έχει σημασία γιατί... Δεν την έφερε ο Δήμος Κοζάνης. Σταθείτε λίγο να τα βάζουμε, να μιλάμε με ίδιο παρανομαστή. Εντάξει, η Εγνατία Aviation ήταν μια ιδιωτική εταιρεία που ήρθε και έφερε 3-4 θέσεις εργασίας. Και μία ανάφερε προς όφελος είναι. Την επέμβηση των υλικών πετρελαίων όμως με την κατασκευή του φωτοβολταϊκού δεν την κάνει ο Δήμος Κοζάνης. Τελικά με τρέλα την κάνουμε. Ας μιλάμε με κοινό παρανομαστή. Είναι δύο διαφορετικές εταιρείες. Ο καθένας έρχεται και κάνει τη δουλειά του εδώ. Ωραία. Είναι μια ιδιωτική εταιρεία, ακριβώς όπως το προσεγγίζεται, η οποία στη φάση κατασκευής έχει πολλές χιλιάδες θέσεις εργασίας και στη φάση της λειτουργίας θα έχει επίσης μερικές θέσεις εργασίας. Η συμβολή του Δήμου σε ό,τι αφορά τα φωτοβολταϊκά δεν έκανα εγώ καμιά σύγκριση. Ο κύριος Πιτσάβας το ανάφερε, το ότι έγινε. Έγινε συζήτηση, λέω, ναι. Στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι. Σε καμιά περίπτωση. Εμείς θέλουμε και το ένα και το άλλο. Δεν τα βάζουμε σε αντιπαράθεση. Μισό λεπτό. Αυτό το 5 που είπατε πάντως για την Εγνατία Aviation, επειδή είχατε πει θα το ψάξω, ακούσατε το. Ναι, το ψάξατε. Το ψάξατε και το λέτε. Το ψάξατε. Το επαναλαμβάνω πάλι φωναχτά. Ναι. Λιγότερες από τα δάχτυλα του νέου. Το καταγράφουμε. Για τα σχολεία δεν ρωτήσω. Πρέπει να σα αποδεσμεύσω τα σχολεία αύριο πώς θα λειτουργήσουν. Γιατί. Τα σχολεία αύριο νομίζω. Όχι, νομίζω θα λειτουργήσουν κανονικά, κυρία Τσούρα. Είναι μια. Σήμερα είχαμε μια ηλιόλουστη μέρα με πολύ καλές θερμοκρασίες από κάποια ώρα και μετά. Νομίζω αύριο θα είναι ακόμα καλύτερα. Σε αυτό λέει η πρόγνωση. Νομίζω ότι θα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις, οι μαθητές και να πάνε και να παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους σε πολύ σχολεία. Και αν και δεν είστε υπεύθυνος, ο απόλυτος υπεύθυνος, στην 25η Μαρτίου εσείς βλέπετε ότι θα γίνουν κανονικά οι παρελάσεις. Δεν ξέρω, έχει συζητηθεί πουθενά, σας έχουν. Δεν ήρθε κανένα έγγραφο τίποτα από το Υπουργείο.
ή δεν έχει ανοίξει. 10 μέρες έμειναν. Με τις εθνικές γιορτές, αν εξαιρέσουμε την τοπική εθνική. Ακριβώς, γι' αυτό είπα δεν έχει αρμοδιότητα. Ναι. Την οποία ο Δήμος έχει εμπλοκή. Με τις άλλες εθνικές γιορτές δεν εμπλέκεται στο παραμικρό ο Δήμος. Η όποια αλληλογραφία και το να ζητηθεί εκπρόσωπος της κυβέρνησης γίνεται από την περιφέρεια. Άρα δεν ξέρετε κάτι. Δεν έχετε κάτι. Είμαστε η έδρα της περιφέρειας, άρα το ρόλο του διοργανωτή σε αυτές τις εκδηλώσεις τον έχει η περιφερειακή αρχή, άρα και νομίζω δεν έχω ακόμα ενημέρωση. Αν έχουμε κάτι, θα το έχουμε στα μέσα της εβδομάδας. Έχουμε και άλλα πολλά να πούμε. Δεν είναι αυτή η κατάλληλη στιγμή. Κύριε Μαλούκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημαρχέ, για τον χρόνο. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, σήμερα είχαμε γένεια, Ζήση, στην Τολεμαΐδα, νέων εγκαταστάσεων για το ΕΚΕΤΑ. Τι είναι το ΕΚΕΤΑ, πριν δούμε το ρεπορτάζ? Είναι το Εθνικό Κέντρο Έρευνών και Τεχνολογίας και Ανάπτυξης. Ένα καλό εργαλείο, πολύ καλό εργαλείο και για την τοπική αυτοδιοίκηση και για την περιοχή που συνεργάζεται εδώ πέρα με αρκετούς φορείς. Εργάζονται νέοι επιστήμονες εκεί, στην καινοτομία, στην έρευνα, τομείς δηλαδή που τους χρειαζόμαστε και για την επόμενη μέρα αυτής της δημιουργίας του νέου παραγωγικού μας μοντέλου. Τα εγγένεια ουσιαστικά της επέκτασης του κτηρίου, γιατί αυτό έγινε. Τώρα εδώ βλέπετε φωτογραφίες, αυτό είναι ένα αμφιθέατρο εκεί που έγινε η βασική εκδήλωση. Δεν υπήρχε αυτό, ας πούμε. Έκανε ο κ. Χρήστος Δήμας, νάτος, εδώ είναι ανάμεσα στον κ. Κασαπίδη και στον κ. Παπαδόπουλο. Είναι ο αναπληρωτής υπουργός. Όχι, υφυπουργός. Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Δεν ήρθε ο κ. Παπαθανάσης. Όχι, πάλι. Πάλι. Εντάξει. Ο κ. Παπαδόπουλος, ο κ. Σαμανατίδης, ο κ. Κασαπίδης, ο κ. Σουστανίδης, η κ. Βρυζίδου, όλοι εκεί, ο κ. Πλακεντάς, σαφώς. Το ΕΚΕΤΑ, μάλιστα, με τον Δήμο Ιορδέας έχει και μια συνεργασία σε επίπεδο τεχνικού συμβούλου. Ο Δήμος Ιορδέας έχει δώσει ένα χώρο 13,5 στρεμμάτων ώστε να γίνει μια σιθιά η οποία θα δίνει ενέργεια στο ποδοσάκι, νοσοκομείο, στο κέντρο διημέρευσης ατόμων με αναπηρία εκεί στην Τολεμαΐδα, στο ΕΚΕΤΑ το ίδιο κλπ. Και πολλές άλλες ενέργειες. Και για το υδρογόνο θα εμπλακεί το εμπλέκεται το ΕΚΕΤΑ και ο κ. Κασαπίδης το ανέφερε. Ωραία, εντάξει. Και έχει 40 υπαλλήλους. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΕΤΑ, που είναι κεντρικά, έτσι, αυτό είναι παράρτημα, έδωσε ένα μήνυμα. Αυξάνεστε και πληθύνεστε. Καλό ακούστηκε αυτό. Δηλαδή, μπορούν πολλοί νέοι επιστήμονες, αν όντως αναπτύξει τη δραστηριότητα όπως πρέπει το ΕΚΕΤΑ, να αναπτύξει βάσει των αριθμών που παρουσιάστηκαν, να έχει και περισσότερους νέους επιστήμονες εκεί που θα δουλεύουν. Καλό είναι αυτό. Μόνο. Για θέσεις εργασίας δεν μιλούσαμε ακριβώς, πριν. Ακριβώς. Πάμε να δούμε τώρα. Να δούμε το ρεπορτάζ. Σημαντική μέρα όχι μόνο για την Πτολεμαΐδα και την Δυτική Μακεδονία, είναι μια σημαντική μέρα για όλη την Ελλάδα, για τον χώρο της έρευνας. Επιτρέψτε μου να πω ότι η απόδειξη ότι η πολιτεία έχει πολύ ψηλά την έρευνα και την καινοτομία, όχι μόνο στα αστικά κέντρα, όχι μόνο στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, νομίζω είναι τα εγγένεια του σημερινού κτηρίου του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης του ΕΚΕΤΑ. Αποδεικνύουμε ότι οι Έλληνες μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί σε όλο τον κόσμο, από όλη την Ελλάδα και από την Πτολεμαΐδα και από την Δυτική Μακεδονία. Τι ρόλο μπορεί να παίξει μια περιοχή η οποία βρίσκεται στα δύσκολα και η έρευνα αλλά και η καινοτομία μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο για την επόμενη μέρα? Λοιπόν, η έρευνα και η καινοτομία παίζει κεντρικό ρόλο στην επόμενη μέρα, στην μετάβαση, στο να έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση, μια Ελλάδα η οποία κλιματικά θα είναι ουδέτερη, ότι δεν θα έχουμε τις αρνητικές συνέπειες από τις συνεργητικές μονάδες, και αυτό το λέμε σε μια εποχή όπου όλοι ξέρουμε πόσο σημαντική είναι η ενεργειακή μετάβαση και μάλιστα έχουμε το τελευταίο διάστημα σημαντική αύξηση του κόστους του ενεργειακού. Οι σημαντικές λύσεις λοιπόν θα έρθουν από την έρευνα και την καινοτομία και νομίζω ότι το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, ειδικότερα στην περιοχή εδώ πέρα, θα έχει κεντρικό ρόλο και στο σχεδιασμό και στην εξεύρεση νέων πρωτότυπων καινοτόμων λύσεων στο ενεργειακό ζήτημα. Υπάρχει περίπτωση να εγκατασταθεί και η μετάβαση ΑΕ σε αυτό το χώρο? Σίγουρα θα υπάρχει πολύ μεγάλη συνεργασία. Η μετάβαση ΑΕ, όπως ξέρετε, έχει κεντρικό ρόλο στην περιοχή εδώ πέρα. Δεν είναι μόνο
εδώ πέρα στην περιοχή, είναι και στην Πελοπόννησο, ειδικότερα στην Μεγαλόπολη. Οπωσδήποτε όμως θα υπάρχει πολύ σημαντική συνεργασία με τη μετάβαση ΑΕ, αλλά και άλλες επιχειρήσεις, τόσο από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, που ενδιαφέρονται για τα ενεργειακά ζητήματα. Επειδή έχουμε και ένα πανεπιστήμιο υποανάπτυξη, στην ανάπτυξή του μπορεί να συνδεθεί η εκπαίδευση. Είναι κεντρικός ρόλος και μάλιστα αυτό συζητούσα τώρα εδώ πέρα με τους επιστήμονες. Ένας από τους στόχους μας είναι να δούμε πώς μπορούμε να συνδέσουμε ακόμα πιο πολύ το Πανεπιστήμιο με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, πώς μπορούν οι απόφοιτοι του να έρχονται, να εκπαιδεύονται, να εργάζονται στο νέο κτίριο του ΕΚΕΤΑ για την εξεύρεση, όπως είπα, σημαντικών λύσεων στο ενεργειακό κομμάτι. Η μέρα για την Πτολεμαϊδα, τη δική Μακεδονία αλλά και τη χώρα συνολικότερα. Για άλλη μια φορά δίνει τη δυνατότητα στους Έλληνες επιστήμονες να δείξουν και να αποδείξουν, γιατί το έχουν κάνει και στο παρελθόν, αυτό που αξίζει. Άρα η παρέμβαση στο ΚΕΤΑ θα είναι καθοριστική. Δεύτερον, το Υπουργείο Μεταφορών συμμετέχει με το Ινστιτούτο Μεταφορών μέσα στο ΚΕΤΑ, όπου προσπαθώντας κάθε μέρα και γρηγορότερα και περισσότερο, ενεργοποιούμε τις ψηφιοποιήσεις και όλα αυτά που χρειάζονται για μια σύγχρονη Ελλάδα η οποία έρχεται, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει. Το αποτέλεσμα θα είναι θετικό. Η μετάβαση και η μετά λιγνίτη εποχή μαζί και με το Πανεπιστήμιο θα παντρευτούν με το ΕΚΕΤΑ και τις έρευνες αυτές για να φέρουν ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα στην περιοχή, στη χώρα συνολικότερα αλλά και στην Ευρώπη. Μια σημαντική δομή που εδραιώνεται ακόμα περισσότερο με τις νέες εγκαταστάσεις στην περιοχή μας. Πάντα το ΕΚΕΤΑ ήταν ένας συνεργάτης άμεσος του Δήμου Ιορδαίας. Εμείς τον έχουμε τεχνικό σίγουρο σε όλα τα θέματα της τηλεθέρμανσης. Συνεργαζόμαστε μαζί τους, όποια δυσκολία συναντάμε για να πάρουν μια επιστημονική άποψη. Και το νέο κτίριο που υπάρχει πλέον εδώ θα βοηθήσει ακόμα περισσότερο, ώστε πιο σύγχρονα, με άλλα δεδομένα και άλλες καταστάσεις, να μπορούμε να έχουμε έτοιμα τέλος πάντων αποτελέσματα. Επίσης, νομίζω ότι η πρόταση που έκανα πρόσφατα κατά την επίσκεψη των εκπροσώπων της μετάβασης ΑΕ ενώ με τον κύριο Περιφερειάρχη, ώστε η μετάβαση να στεγαστεί στην περιοχή μας εδώ στο συγκεκριμένο κτίριο που σχεδιάζουμε σήμερα, αποκτά μια επικαιροποίηση και νομίζω ότι θα πρέπει να απαντηθεί και από πλευράς των υπευθύνων αν όντως μπορεί η μετάβαση να παραμείνει εδώ. Καλή συνέχεια, καλή λειτουργία. Εύχομαι στο ΕΚΕΤΑ και στη συνεργασία που έχουμε. Ότι το ΕΚΕΤΑ δραστηριοποιείται σε 6 περιφέρειες και σε 8 πόλεις. Το παράρτημά μας υπήρχε, ωστόσο πλέον με τις νέες εγκαταστάσεις αποκτά νέα προοπτική και σίγουρα θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην όλη προσπάθεια της μετάβασης από τη λιγνητική περίοδο στην περίοδο του πράσινου υδρογόνου, στην περίοδο των νέων μορφών ενέργειας. Τέτοια να γίνονται. Καλή δύναμη σε όλους. Έρχεται ο κύριος Κουτσούμπας. Ναι, την Πέμπτη. Έχουμε αρχηγό κόμματος εδώ, Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ, ο κύριος Κουτσούμπας την Πέμπτη στην αίθουσα τέχνης. Την Πέμπτη στις 7 η ώρα ο κύριος Κουτσούμπας θα μιλήσει στην αίθουσα τέχνης. Δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα κάτι για πιο ευρύ πρόγραμμα, δηλαδή είτε συναντήσεις είτε επισκέψεις. Νομίζω δεν υπάρχουν, γι' αυτό δεν έχει δοθεί. Ο κύριος Κουτσούμπας λοιπόν στις 7 στην αίθουσα τέχνης κεντρική ομιλία και ένας. Και κινητοποίηση προφανώς των κομματικών μαζί. Καλά, κοίταξε να δεις. Και να μην ήθελες να το μάθεις, έχει γεμίσει πολλές αφίσες. Αυτό ναι, δεν είδα. Όχι, ποτέ δεν επιτρέπω. Και το ΚΚΕ σου το έχει ζετάραχο. Εντάξει, ναι. Άλλο τρόπο δεν έχει να. Κοίταξε, έχουν βγει τώρα, άντε τα κανάλια. Facebook, Instagram, χίλια πράγματα. Δηλαδή, αυτά, είναι όργανα, αυτά είναι όργανα του καπιταλισμού και της νέας τάξης πραγμάτων τώρα. Τι είναι αυτά που λες. Η αφίσα όμως καλά κρατεί. Η αφίσα είναι παραδοσιακή. Ο Δήμος δεν βλέπει, η Δημοτική Αστυνομία όλα καλά. Φαντάζομαι βλέπει, αλλά ξέρω εγώ. Ναι. Πάμε. Τροχαίο. Ναι. Θα βλέπουμε. Έχει γίνει ένα τροχαίο τις 2 το μεσημέρι περίπου με την εμπλοκή 2 οχημάτων. Είναι στην είσοδο της πόλης, καταλαβαίνετε το σημείο, έτσι, από Κουρή μεριά, εκεί στο Lidl. Δεν υπάρχουν τραυματισμοί ή τίποτα άλλο, υλικές ζημίες, ευτυχώς. Είναι λίγο επικίνδυνο το σημείο. Φανάρια υπάρχουν, σηματοδότηση υπάρχουν. Ο δρόμος έχει ανοίξει εκεί μετά την πτώση της γέφυρας, αλλά μάλλον παρασύρονται κάποιοι οδηγοί και ανοίγουν λίγο ταχύτητα ή δεν. Είναι και διασταύρωση. Κάποιος θέλει να στρέψει, κάποιος θέλει να βγει. Υπάρχουν σηματοδότες. Ναι, σωστά. Λίγο προσοχή. Λίγο προσοχή. Mm-hmm. Ζήση, αν δεν έχεις κάτι άλλο. Γεια χαρά. Σας ευχαριστώ πολύ.
Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τις επισκέψεις που έκανε ο Δήμαρχος Καστοριάς, ο κ. Κορετσίδης, στην Αθήνα για έργα και και θα δούμε και ποιους είδε. Ήδη έχουν εγκριθεί δύο προσκλήσεις από τις επί του συνόλου που έχουμε υποβάλει και σύμφωνα με το πλαφόν το οποίο είχαμε δικαίωμα να υποβάλουμε. Οι προσκλήσεις αυτές, επαναλαμβάνουμε, αφορούν την ανέγερση πολιτιστικού κέντρου στην Καστοριά και τον εξοραϊσμό των δύο πλατιών της Μακεδονομάχων και Van Fleet. Ειρήνης, όπως λέγεται, τέλος πάντων. Ναι, ναι, έτσι. Van Fleet, το ξέρουν οι περισσότεροι πάντως. Αυτές λοιπόν σε πρώτη φάση αφορούν, η συγκεκριμένη πρόσκληση αφορά την μελέτη για την ανέγερση πολιτιστικού κέντρου σε πρώτη φάση όπως είπα, αλλά και, και το έργο, οι δύο πλατείες δηλαδή είναι έργο όπου θα, το επόμενο χρονικό διάστημα, τις επόμενες εβδομάδες θα γίνει και η δημοπράτηση ώστε να ξεκινήσουν φέτος οι εργασίες για τις δύο πλατείες. Και βέβαια την ευχάριστη έτσι, είδηση που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα για την ένταξη και ενός επίσης πολύ μεγάλου έργου που είναι η αγροτική οδοποιία. Αγροτική οδοποιία σε αρκετές κοινότητες, δημοτικές ενότητες του Δήμου Καστοριάς, όπου σε συνέχεια των εργασιών που είχαν γίνει στην Δημοτική Ενότητα Αγίων Αναργύρων, έχουμε τη Δημοτική Ενότητα Μεσοποταμίας, τη Δημοτική Ενότητα Μακεδνών και Βιτσίου, όπου όλοι οι αγροτικοί δρόμοι θα ασφαλτοστρωθούν. Δύο σημαντικά έργα, σχεδόν έχουμε φτάσει στο 50% του πλαφών, αλλά το επόμενο χρονικό διάστημα σε συνεδρίαση της Επιτροπής που εγκρίνει τις υποβολές των Δήμων, είμαστε αισιόδοξοι ότι θα έχουμε και νέες εντάξεις για τον Δήμο Καστοριάς. Αναφέραμε τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα στην περιοχή μας λόγω των έντονων χιονοπτώσεων. Των συχνών χιονοπτώσεων, η αναφορά μας ήταν ότι, κύριε Ντατσούλη, ότι είμαστε 10 του μηνός, 10 Μαρτίου και από τις 10 πρώτες μέρες του Μαρτίου, τις 7, χιόνιζε στην Καστοριά. Η αντιμετώπιση ήταν πάρα πολύ καλή, όμως οφείλουμε να το. Και με πετρέλαιο ένα 80. Όλοι με ένα πετρέλαιο με τιμές των καυσίμων να είναι στα ύψη. Ας δούμε λοιπόν τώρα τι καιρό θα κάνει αύριο στη Δυτική Μακεδονία. Τις λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Χρήστος Μαργαρίτης. Αραιή συννεφιά με χαμηλή θερμοκρασία κατά τις πρωινές ώρες προβλέπει για αύριο 3η 15 Μαρτίου στη Δυτική Μακεδονία η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στο όνομα Κοζάνης η θερμοκρασία θα κυμανθεί από μείον 7 έως 9 βαθμούς Κελσίου. Στο όνομα Καστοριάς από μείον 8 έως 8, στο όνομα Δρεβενών από μείον 7 έως 9 και στο όνομα Φλόρινας από μείον 8 έως 8 βαθμούς Κελσίου. Ας δούμε τώρα τι θερμοκρασία θα έχουν 7 πόλεις στη Δυτική Μακεδονία. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και η αναλυτική σας ενημέρωση από το Top Channel. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Από όλους εμάς ευχές για ένα ευχάριστο βράδυ.